Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Αφού η Εξεταστική Επιτροπή για τις Υποκλοπές έθαψε καλά-καλά την αλήθεια, σήμερα κύριοι της κυβέρνησης και κύριοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ήρθατε για να μας εκφωνήσετε και τον επικίδιο. Είναι το λιγότερο πρόκληση να ισχυρίζεστε ότι όλα είναι καλώς καμωμένα, ότι οι υποθέσεις των υποκλοπών ερευνήθηκαν και μάλιστα ότι προκύπτει πως δεν φέρετε και καμία ευθύνη. Και τι δεν κάνατε εσείς κύριοι της κυβέρνησης για να δρομολογηθεί η πλήρη συγκάλυψη της αλήθειας σε όλες τις υποθέσεις. Τόσο της παρακολούθησης του Νίκου Ανδρουλάκη, των δημοσιογράφων, όσο και στην υπόθεση των υποκλοπών σε βάρος του ΚΚΕ. Ειδικά στην υπόθεση του ΚΚΕ. Επιβάλλατε τη μυστικότητα στις συνεδριάσεις της Εξεταστικής Επιτροπής με τέτοιους απαγορευτικούς όρους που ούτε οι ίδιοι οι βουλευτές μέλη της Επιτροπής δεν μπορούσαν να έχουν ουσιαστική πρόσβαση και να μελετήσουν τα πρακτικά και τα σχετικά έγγραφα. Επιμείνατε μέχρι τέλους σε ένα κλειστό, ελεγχόμενο κατάλογο ελάχιστων μαρτύρων, απορρίπτοντας κάθε άλλη πρόταση. Με αποκορύφωμα την υπόθεση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, για την οποία δεν δεχτήκατε να εξεταστεί κανένας μάρτυρας που πρότεινε το κόμμα μας. Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, στρώσατε με διάφορους τρόπους το χαλί, ώστε ακόμα και αυτοί οι λίγοι μάρτυρες να επικαλούνται το απόρριτο σαν καραμέλα ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής, μιας επιτροπής που με βάση τη δική σας νομοθεσία, κατά τα άλλα, έχει όλες, λέει, τις ανακριτικές εξουσίες και αρμοδιότητες. Έτσι, μεθοδεύσατε τα πράγματα και κλείσατε άρον-άρον την Εξεταστική Επιτροπή. Όπως έλεγε το παλιό διαφημιστικό σλόγγαν, ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε, εσείς το κάνατε δίνοντας εντολή, υποκλέψτε, συγκαλύψτε, τελειώσατε. Εμείς βέβαια δεν είχαμε, ούτε καλλιεργήσαμε αυταπάτες στο λαό γύρω από την Εξεταστική Επιτροπή και τα τελικά αποτελέσματά της. Εμείς συμμετείχαμε για να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, ώστε να αναδειχθούν στοιχεία για όλες τις υποθέσεις, έχοντας εξ αρχής ξεκαθαρίσει το ρόλο και την αποτελεσματικότητα τέτοιων επιτροπών της κυβερνητικής σας πλειοψηφίας. Κουράστηκαν πια οι εργαζόμενοι να ακούν για άπλετο φως και να πέφτει τελικά πάντα το πιο βαθύ σκοτάδι για την αλήθεια, για τους πραγματικούς υπεύθυνους πίσω από τα κάθε είδους σκάνδαλα. Σκοτάδι ρίξατε και στην υπόθεση του Νίκου Ανδρουλάκη, των δημοσιογράφων, φυσικά στην υπόθεση του ΚΚΕ. Θέλει πραγματικά πάρα πολύ μεγάλο θράσος, μετά από όλα αυτά, να ισχυρίζεστε ότι έγινε έρευνα που μάλιστα σας έβγαλε και καθαρούς, σαν το λευκό χιόνι. Και όλα αυτά για να πάτε μέχρι τέλους το κακογραμμένο σενάριο ότι οι αρμόδιοι στην κυβέρνηση και ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης δεν ξέρατε τίποτα για την παρακολούθηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, δεν ξέρατε τίποτε γενικώς και για όλα. Δεν πείθετε κανέναν, μα κανέναν, όχι εδώ μέσα βέβαια, αλλά κυρίως έξω. Δεν μπορείτε να πείσετε τον ελληνικό λαό. Γι' αυτό είναι δεδομένο, όχι μόνο για μας, αλλά και για όλο τον ελληνικό λαό, ότι έχετε τουλάχιστον πολιτικές ευθύνες στη δυσόδη αυτή υπόθεση των υποκλοπών. Εκεί όμως που πραγματικά το τερματίσατε ήταν στην υπόθεση των υποκλοπών σε βάρος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Μεθοδεύσατε το απόλυτο σκοτάδι, το απόλυτο θάψιμο και τώρα πάτε να βάλετε και κοινοβουλευτική σφραγίδα σε αυτό. Βέβαια, για να λέμε τα σίκα-σίκα και τη σκάφη-σκάφη, σε αυτή τη μεθόδευση, στην κραυγαλαία συγκάλυψη της υπόθεσης του ΚΚΕ, δεν ήσασταν μόνοι σας, κύριοι της κυβέρνησης. Σας έδωσε χείρα βοηθείας και ο ΣΥΡΙΖΑ,
με την ανοχή του ΠΑΣΟΚ, παρότι στην πρότασή του είχε ενσωματώσει στις υποκλοπές σε βάρος του ΚΚΕ για να ερευνηθούν από την Εξεταστική Επιτροπή, όμως δεν ερευνήθηκαν. Καμιά έρευνα δεν έκανε η Εξεταστική Επιτροπή για τις συνακροάσεις στο τηλεφωνικό κέντρο της έδρας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Απολύτως καμία. Και δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία γι' αυτό. Και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ μέσα στην Εξεταστική Επιτροπή κάνατε σαν να μην υπήρχε η υπόθεση των υποκλοπών σε βάρος ενός ολόκληρου πολιτικού κόμματος. Αποδείχτηκε έτσι μια θλιβερή συμπαιγνία. Ούτε ασχοληθήκατε καν, ούτε ερωτήσεις κάνατε. Τίποτα. Σιγή ασυρμάτου από όλους. Εδώ, ακόμα και όταν ακούστηκε μέσα στην Επιτροπή ότι η υπόθεση του ΚΚΕ είναι κάτι πολύ μεγάλο, και πάλι όλοι σας ποιήσατε την νήσαν. Κατάπιατε τη γλώσσα σας, ούτε τι εννοεί, έστω για τα μάτια του κόσμου δεν ρωτήσατε τον καταγγέλλοντα υπεύθυνο μάρτυρα. Ή μήπως νομίζετε ορισμένοι πως βγαίνετε λάδι επειδή αφιερώσατε 5 γραμμές στο πόρισμά σας για την παρακολούθηση ενός ολόκληρου πολιτικού κόμματος. Απεναντίας συνεχίζετε να εκτίθεστε. Εμείς ως κόμμα θέσαμε με κάθε δυνατό τρόπο δεκάδες ερωτήματα και συγκεκριμένα στοιχεία. Τι λένε τα στοιχεία? Ότι στην υπόθεση του Κομμουνιστικού Κόμματος όλες οι αρχές έχουν ευθύνη για το κουκούλωμα. Η ΑΔΑΕ, η εισαγγελία, η κρατική ασφάλεια, αλλά και οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών. Προκύπτει η εμπλοκή αρχών και παρόχων, επίσης από 14 ευρωπαϊκές χώρες και από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αυτά τα ζητήματα, αυτά τα σοβαρά ερωτήματα, τα φέραμε μέσα στην Επιτροπή. Τα απευθύναμε στον Πρόεδρο της Βουλής. Τα αναδείξαμε δημόσια. Τα εκθέσαμε και τα εκθέτουμε στο πόρισμά μας. Κανείς δεν έχει δώσει στοιχειώδεις έστω απαντήσεις, ξαναλέμε έστω για τα μάτια του κόσμου. Εσείς, και απευθυνόμαστε τόσο στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας όσο και στην αξιωματική αντιπολίτευση που επί ημερών του ξεκίνησε το φαινόμενο των συνακροάσεων στην Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ και κατάντησε ενδυμικό, δεν τα είδατε όλα αυτά, δεν τα διαβάσατε. Φυσικά και τα ξέρετε, τα συγκαλύπτετε. Θάψατε όλα αυτά τα χρόνια απροκάλυπτα την υπόθεση του ΚΚΕ και συνεχίζετε. Κάνατε και συνεχίζετε να κάνετε τα πάντα για να μην συζητήσει ο κόσμος αυτή την υπόθεση. Γιατί είναι απλό, είστε συνένοχοι. Το λέμε καθαρά. Στην υπόθεση των συνακροάσεων στην έδρα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ υπάρχουν τουλάχιστον πολιτικές ευθύνες, για να μην πούμε και ποινικές, στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θέλατε να διερευνηθεί η υπόθεση αυτή, γιατί φοβάστε τα συμπεράσματα που μπορεί να βγάλει κυρίως ο λαός. Φοβάστε τις άβολες αλήθειες που θα έβγαιναν στην επιφάνεια. Ποιες αλήθειες? Ότι έχετε διαμορφώσει, ότι στηρίζετε, είτε από τη θέση της κυβέρνησης, είτε από τη θέση της αντιπολίτευσης, ένα αντιδραστικό εντελώς πλαίσιο που στρέφεται ενάντια στο λαό μας και τα δικαιώματά του. Ένα πλαίσιο που στοχοποιεί ειδικά όσους πρωτοστατούν στον αγώνα ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική σας, όσους αμφισβητούν συνολικά το σύστημα που υπηρετείτε. Ένα πλαίσιο με τις κατευθύνσεις και τις ευλογίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με τη βούλα του Συντάγματος, με την ευγενική βέβαια χορηγία και στήριξη προτεργατών της παρακολούθησης, όπως είναι τα διάφορα γεράκια, οι σύμμαχοί σας στο ΝΑΤΟ. Φοβάστε να συζητηθεί μέσα στο λαό η αλήθεια ότι όποιος κι αν βρίσκεται ή βρεθεί στην κυβέρνηση, το κράτος που υπηρετείτε ήταν, είναι και θα είναι το κράτος του ουδής εξαιρείται. Αυτό το κράτος, είτε ως επιτελικό, ψηφιακό κλπ. Που το λέει η Νέα Δημοκρατία, είτε ως δήθεν δίκαιο, προοδευτικό, δημοκρατικό, σύμφωνα με το ΣΥΡΙΖΑ, είναι και θα είναι βαθιά ταξικό, βαθιά αντιδραστικό.
στρέφει και θα στρέφει το οπλοστάσιο του πρώτα απ' όλα ενάντια στον εχθρό λαό, αν δεν υπάρξουν ριζικές αλλαγές. Φέρατε λοιπόν στα μέτρα σας την Εξεταστική Επιτροπή, πρώτα απ' όλα εσείς της Νέας Δημοκρατίας, της κυβέρνησης, αλλά με τη συμβολή και άλλων κομμάτων. Κόψατε στην Εξεταστική Επιτροπή στα μέτρα της βολικής σας αντιπαράθεσης, αυτού του καυγά που στείνεται από τη μια η Νέα Δημοκρατία και από την άλλη ο ΣΥΡΙΖΑ και από κοντά και άλλοι. Αξιοποιήσατε και αξιοποιείτε την Εξεταστική Επιτροπή για τους πολιτικούς σας στόχους, για τις διεργασίες που γίνονται στα κόμματά σας και συνολικά στο πολιτικό σύστημα και οι οποίες βεβαίως εντείνονται όσο πλησιάζουμε στις εκλογές. Αξιοποιείτε δηλαδή για τα δικά σας πολιτικά παιχνίδια ένα τόσο σοβαρό ζήτημα που αφορά τα δικαιώματα του λαού. Σε τέτοιο βαθμό που διάφοροι βγήκατε και στα κεραμίδια και παρουσιάσατε λίγο πολύ τα σκάνδαλα των υποκλοπών ως ελληνική πρωτοτυπία και εξαίρεση στην Ευρώπη, που μάλιστα εκθέτει διεθνώς και στην Ευρώπη τη χώρα μας. Και αυτό την ώρα που οι παρακολουθήσεις και με κατασκοπευτικά λογισμικά και άλλα απασχολούν ευρωπαϊκά κράτη, οργανισμούς, ολόκληρο τον καπιταλιστικό κόσμο, αναδύοντας τη μεγάλη σύψη του. Γιατί είναι βαθιά σύψη το γεγονός ότι στα χέρια των μονοπωλίων και του κράτους τους τα πιο σύγχρονα επιτεύγματα της τεχνολογίας, που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για πραγματικές σύγχρονες ανάγκες του λαού και των παιδιών μας, να μετατρέπονται σε λογισμικά κατασκοπίας, σε μέσα μαζικής επιτήρησης, σε δίχτυα αθρώας συλλογής προσωπικών και ευαίσθητων δεδομένων. Αυτά υποστηρίζετε, αυτά υπερασπίζεστε. Κυρίες και κύριοι, στην πραγματικότητα δεν διαφέρετε, όσο πασχίζετε να αποδείξετε, ούτε όσο σας παρουσιάζουν και μέσα μαζικής ενημέρωσης που βρίσκονται στα χέρια του ενός ή του άλλου από εσάς. Μέσα στην Εξεταστική Επιτροπή συμφωνήσατε σε πάρα πολλά και πολύ βασικά. Τα κρύβετε από τον κόσμο για να μην φανεί η στρατηγική ή βασική, τέλος πάντων, η κύρια σας σύγκληση. Για να μην καταλάβει ακριβώς τι συμβαίνει και σας γυρίσει την πλάτη ο κόσμος. Θα σας τα θυμίσουμε όμως εμείς. Όλοι μαζί υπερασπιστήκατε και υπερασπίζεστε την ΕΥΠ και τον αντιδραστικό ρόλο στη σήμερα στην προάσπιση της εθνικής ασφάλειας. Ποια όμως αλήθεια είναι αυτή η εθνική ασφάλεια? Μήπως πρόκειται για την προστασία των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας? Αφού αυτά ήδη τα παζαρεύετε, όπως δεν ντρέπεστε να κάνετε στο Αιγαίο, πάνω στην ευρωατλαντική πλατφόρμα συνεννόησης με την τουρκική κυβέρνηση. Αφού έχετε εμπλέξει τη χώρα μας, η μια κυβέρνηση μετά την άλλη, ολοένα πιο βαθιά σε επικίνδυνα σχέδια των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, που αντιμετωπίζουν την Ελλάδα και ειδικά το Αιγαίο ως νατοϊκό επιχειρησιακό έδαφος. Μετατρέπετε τη χώρα σε νατοϊκό ορμητήριο. Έχετε σπείρει παντού ξένες βάσεις. Στέλνετε πολεμικό υλικό που ρίχνει κι άλλο λάδι στη φωτιά του πολέμου στην Ουκρανία. Με ευθύνη σας γίνεται η χώρα στόχος αντιπίνων. Η περιβόητη εθνική ασφάλεια που υπηρετείτε, μόνο μεγάλη ανασφάλεια επιφυλάσσει για το λαό μας. Γι' αυτό όλοι μαζί και στην Εξεταστική Επιτροπή προστατεύσατε και τις εμπλεκόμενες ξένες μυστικές υπηρεσίες. Την καλύτερη προστασία την επιφυλάξατε στις υπηρεσίες των χωρών που εσείς ονομάζετε φιλικές και συμμάχους, στους εταίρους σας, στο ΝΑΤΟ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Αμερικάνους, Βρετανούς, Γερμανούς, Γάλλους, Ισραηλινούς και δεν συμμαζεύεται. Το ξέρει όλος ο κόσμος ότι οι ελληνικές αρχές έχουν αγαστεί συνεργασία με όλους αυτούς και εσείς το λέτε. Το ξέρει όλος ο κόσμος ότι η ΕΥΠ και άλλοι οργανισμοί σας δέχονται επί δεκαετίες την ευγενική χορηγία, τη στήριξη από τους προτεργάτες της παρακολούθησης, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Το καταλαβαίνει ο λαός ότι όσο εμπλέκεται τη χώρα σε σχεδιασμούς ιμπεριαλιστικούς, σε ανταγωνισμούς,
τόσο αλωνίζουν υπηρεσίες μέσα στην Ελλάδα, φιλικές και εχθρικές με βάση τις συμμαχίες σας. Αυτή είναι λοιπόν η εθνική ασφάλεια που υπερασπίζεστε. Η ασφάλεια του μεγάλου κεφαλαίου, του κράτους του, η ασφάλεια των κερδών τους, η ασφάλεια των σχεδιασμών για τα οποία ματώνει ο λαός μας. Αυτή την εθνική ασφάλεια, όσο αυστηρά και αν την ορίσετε, όσο αυστηρά και αν την εφαρμόσετε, θα στοχοποιεί κατευθείαν το λαό μας. Εξάλλου, γι' αυτό φροντίζει η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση, στην οποία όλοι ομνύεται, για να σας θυμίσουμε άλλο ένα σημείο στο οποίο είχατε απόλυτη σύμπνοια και μέσα στην Εξεταστική Επιτροπή. Είναι το αντιδραστικό πλαίσιο της Ένωσης, που διευρύνει συνεχώς τη μαζική και προληπτική παρακολούθηση ανθρώπων των λαών. Τα είχαμε επισημάνει ξανά σε αυτή την αίθουσα όταν συζητούσαμε για τη σύσταση της Εξεταστικής Επιτροπής. Αλλά κάνατε σαν να μην τα ακούσατε, γιατί δεν σας συμφέρει. Δεν σας συμφέρει να αναδειχθεί ο πρωταγωνιστικός ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην επίθεση ενάντια σε λαϊκές ελευθερίες, τόσο μέσα από το νομοθετικό της οπλοστάσιο, οδηγίες, κανονισμούς, ευρωπαϊκά εντάλματα και άλλα, όσο και από την ενίσχυση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της, όπως η Europol. Πείτε μας, η έννοια της ριζοσπαστικοποίησης μήπως δεν στοχεύει κατευθείαν και τον αγωνιζόμενο λαό? Συμφωνείτε ή όχι όλοι όσοι στηρίζετε την Ευρωπαϊκή Ένωση με αυτό το συνεχές κυνήγι ριζοσπαστικών ιδεών που στοχοποιεί ειδικά την κομμουνιστική σκέψη, τη δράση σε διάφορες χώρες, κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Γίνεται ή όχι στο όνομα της τρομοκρατίας μαζικό και προληπτικό σκανάρισμα του διαδικτύου, των επικοινωνιών του λαού, δηλαδή παρακολουθήσεις, υποκλοπές με βάση και την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Τι έχετε τελικά να πείτε, ειδικά όσοι εμφανίζεστε λαύροι υπέρ του απορρίτου και των λαϊκών δικαιωμάτων, για το νόμιμο φακέλωμα που θεσπίζει η αστυνομική οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Γιατί δεν συζητάμε για το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει τα ευαίσθητα δεδομένα του λαού λίγο πολύ ως κάποια εμπορεύματα που πουλούνται, αγοράζονται, διατίθενται και στις κρατικές και σε άλλες ιδιωτικές αρχές όταν το ζητήσουν? Ρητορικά βέβαια τα ερωτήματα, άλλωστε και για το κατασκοπευτικό λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε σε βάρος του Νίκου Ανδρουλάκη και άλλων προσώπων, δεν λέτε την αλήθεια. Κανείς σας δεν έχει πει κουβέντα αν ο κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο 2021/821, επιτρέπει ή όχι την παραγωγή, εμπορία και διάθεση τέτοιων ειδών κύβερνο επιτήρησης. Αλλά και για αυτά τα αρπακτικά λογισμικά κύρη της κυβέρνησης, τα δεδομένα στην Εξεταστική Επιτροπή αμφισβητούν ευθέως τους ισχυρισμούς σας ότι οι ελληνικές αρχές δεν έχουν τάχα καμία σχέση με αυτά. Τηρείτε στάση ένοχης σιωπής για τα ερωτήματα που έχουμε θέσει. Δεν αξιοποιεί η ΕΕΠ και η ελληνική αστυνομία τέτοια λογισμικά? Δεν παρακολουθούνται αυτή τη στιγμή που μιλάμε με μεγάλη ευχέρεια εφαρμογές όπως το Viber, το Messenger, το WhatsApp και άλλα? Ποιον προσπαθείτε να κοροϊδέψετε ότι προστατεύεται ο λαός όταν οι επικοινωνίες του είναι στα χέρια των ομίλων και εσείς συνεργάζεστε με αυτά τα μονοπόλια για κάθε είδους νόμιμες συνακροάσεις, άρσης απορρίτου και υποκλοπές δεδομένων? Προσπαθείτε να κοροϊδέψετε το λαό και την νεολαία ότι αυτό το κράτος που τσακίζει δικαιώματα μπορεί αυτό το ίδιο και να τα προστατεύει και ότι χρειάζονται απλά κάποια ορισμένα μέτρα που θα διορθώσουν κάποιες παρεκκλήσεις, κάποια κακώς κείμενα. Μόνο που οι παρεκκλήσεις σας και τα κακώς δικά σας κείμενα δεν είναι η εξαίρεση, αλλά τίνουν ή είναι τελικά ο κανόνας.
Όλοι το κάνετε αυτό. Όλα τα αστικά κόμματα, ακόμα και μέσα μαζικής ενημέρωσης, διάφοροι ειδικοί, όλοι. Περιέργως πως, μόλις έσκασαν τα σκάνδαλα, σαν έτοιμοι από καιρό ξεκινήσατε να σερβίρετε στο λαό προτάσεις. Εσείς, κύριοι της κυβέρνησης, αφού δεχτήκατε την κατασκοπευτική συμβουλευτική της MI5, μας πλασάρατε τώρα μια νέα ΕΥΠ, πιο διαφανή, πιο εξωστρεφή, χωρίς να παραλείπετε να μιλήσετε και για ενίσχυση της δήθεν ανεξάρτητης αρχής, βέβαια, της ΑΔΑΕ. Υπερασπίζεστε επιθετικά την ενίσχυση του προστασίου του κράτους για να ανταποκριθεί σε επικίνδυνους σχεδιασμούς των οργανισμών στους οποίους συμμετέχετε, με το βλέμμα πάντα στραμμένο στον εχθρό λαό. Εσείς από την άλλη, κύριοι και κυρίες του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και του ΠΑΣΟΚ κοινάλ, που έχετε ιδιαίτερα ενιαία αντίληψη τελευταία σε διάφορα ζητήματα, παρουσιάζετε όμοιες προτάσεις. Δίνετε μάχη για τα λεγόμενα θεσμικά αντίβαρα, δηλαδή δήθεν αντίβαρα στην εξουσία, για να μην αυθαιρετεί τάχα, για να γίνονται τάχα σεβαστά τα δικαιώματα του λαού. Εξυμνείτε την ΑΔΑΕ και επιμένετε στην ενίσχυση του ρόλου της, για να βάζει υποτίθεται φρένο στην ΕΥΠ και στις άλλες υπηρεσίες, όπως είναι η ΔΙΔΑΠ ή η αντιτρομοκρατική. Αν και δεν λέτε κι εσείς τίποτα για αυτές τις υπηρεσίες, και για τη ΔΙΔΑΠ και την αντιτρομοκρατική. Και αυτό τη στιγμή που, όπως ενημερωθήκαμε όλοι, η άρση απορρίτου για λόγους εθνικής ασφάλειας που κοινοποιήθηκαν το Σεπτέμβριο στην ΑΔΑΕ από την ΕΥΠ και την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας ήταν 10.942. Στην πραγματικότητα, αν βάλει κανείς κάτω όλες τις προτάσεις, τόσο του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, όσο και αυτές της Νέας Δημοκρατίας, και τη συγκρίνει, δεν βλέπει πια και καμιά άβυσο να σας χωρίζει, έτσι όπως την εμφανίζετε βέβαια στο φιλικό σας τύπο. Είναι πιο πολλά τα κοινά σας, αυτά που σας ενώνουν, από τις όποιες υπαρκτές διαφορές σας. Συγκλίνεται στην ανάγκη θεσμικών αλλαγών στην ΕΥΠ, γιατί στην ουσία θέλετε όλοι να θωρακίσετε επί το αντιδραστικότερον τη λειτουργία και τη δράση της. Όμως η νέα ΕΥΠ που όλοι συζητάτε δεν είναι παρά η ίδια, η παλιά, η διαβόητη ΕΥΠ που την είχε ζήσει και από πρώτο χέρι ο λαός, το λαϊκό κίνημα. ΚΙΠ τη λέγαν τότε. Δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο παρά μια υπηρεσία που προασπίζεται την εθνική ασφάλεια του κράτους της δικτατορίας του κεφαλαίου και τίποτα παραπάνω. Ένας μηχανισμός εχθρικός που φακελώνει το λαό μαζί με τις άλλες υπηρεσίες σας. Ειδικά όσοι κλείνετε σε όλες τις πτώσεις τα διάφορα θεσμικά αντίβαρα και τον δημοκρατικό έλεγχο, τι νομίζετε ότι κάνετε? Θα πουλήσετε πάλι φύκια για μεταξωτές κορδέλες στον ελληνικό λαό? Με τέτοια μέτρα το μόνο που επιδιώκετε είναι να βγάλετε ενισχυμένη την ΕΥΠ, ενισχυμένο το κράτος της. Οι διάφορες ανεξάρτητες αρχές και οι θεσμοί σας λειτουργούν ως εξισορροπιστές, να πω ως πλυντήρια. Ξεπλένουν προς τα έξω τη βρωμιά των παρακολουθήσεων της καταστολής, δηλαδή το απόρριτο των επικοινωνιών και τα δικαιώματα που βιάζονται, και στο τέλος μια αρχή να ανεμίζει στο λαό το σεντόνι της παρθενίας του κράτους κατά το αντιδραστικό φεουδαρχικό δίκαιο «ιους πριμε νόκτις», το γνωστό δίκαιο της πρώτης νύχτας που είχε ο φεουδάρχης απέναντι στις γυναίκες των υπηκόων του. Τα παραδέχεστε έμεσα. Το ακούσαμε και στην Εξεταστική Επιτροπή ότι σκοπός είναι να ενισχυθεί η κοινωνική αποδοχή της ΕΥΠ. Θέλετε δηλαδή με διάφορα θεσμικά τερτύπια να νομοποιήσετε στη συνείδηση των εργαζομένων τον αντιδραστικό ρόλο τέτοιων υπηρεσιών. Να συνενέσει ο λαός και να αποδεχθεί τη μαζική, ακόμα και προληπτική παρακολούθηση ως κάποια κανονικότητα. Γι' αυτό
κατευθύνθηκε η συζήτηση μόνο στο νόμιμο ή παράνομο των παρακολουθήσεων σε βάρος συγκεκριμένων πολιτικών προσώπων, αφήνοντας εκτός κάδρου όχι μόνο το νόμιμο φακέλωμα σε βάρος εκατομμυρίων πολιτών, αλλά ακόμα και την παρακολούθηση ενός ολόκληρου πολιτικού κόμματος. Προφανώς λοιπόν δεν βόλευε να συζητήσετε την υπόθεση του ΚΚΕ. Άλλωστε η ΑΔΑΕ, στην οποία όλοι ορκίζεστε, στην περίπτωση των υποκλοπών στο ΚΚΕ, όχι μόνο δεν έπαιξε το ρόλο κάποιου ελέγχου, αλλά έπαιξε και καθοριστικό ρόλο στη συγκάλυψη. Και το ξέρετε. Φτάσατε στο σημείο να μην λέτε τίποτα, ενώ ακούγεται μέσα στην Επιτροπή, στην Εξεταστική Επιτροπή, από τον πρόεδρο της ΑΔΑΕ, το ανεκδιήγητο όπως τάχα το κουκουέ δεν θέλει να διερευνηθούν οι υποκλοπές σε βάρος του. Και βέβαια δεν βόλευε η υπόθεση του ΚΚΕ ούτε στο γνωστό κλασικό παραμύθι της ανεξάρτητης δικαιοσύνης που βγήκε πάλι φυσικά αλόβητη και από αυτή την Εξεταστική Επιτροπή. Θέλατε να συζητάμε μόνο αριθμούς εισαγγελέων που θα διατάσσουν την άρση του απορρίτου, αν θα είναι ένας ή δυο που και πού θα εδρεύουν τελικά αυτοί. Να μην συζητήσουμε όμως πως στην περίπτωση του ΚΚΕ η δικαιοσύνη πήγαινε να θάψει γρήγορα την υπόθεση να τη θέσει στο αρχείο. Και θα το είχε κάνει εάν δεν παρεμβαίναμε ως κόμμα συνεχώς για να το αποτρέψουμε. Κυρίες και κύριοι, δεν μας εκπλήσει η προσπάθειά σας να κρύψετε την πηγή του σκανδάλου των παρακολουθήσεων, που δεν είναι άλλη από τη σύψη, από την πλήρη διαφθορά, ενός συστήματος που χρειάζεται την παρακολούθηση, χρειάζεται τις υποκλοπές, χρειάζεται την καταστολή, χρειάζεται τη χειραγώγηση, για να κρατά το λαό μας υποταγμένο στη βαρβαρότητα. Όσο μπορείτε φυσικά να τον κρατάτε υποταγμένο, γιατί δεν θα μπορείτε και για πάρα πολύ ακόμα ούτως ή άλλως. Γιατί το σύστημά σας περνάει ζόρια, ετοιμάζεστε να φέρετε στους εργαζόμενους και στα παιδιά τους τη βαριχημονιά της ακρίβειας, της ενεργειακής φτώχειας, των ανταγωνισμών, των πολέμων, για τα κέρδη λίγων κυφήνων. Δεν μας εκπλήσει λοιπόν που συγκλίνετε σε όλα τα βασικά ζητήματα και προτάσεις εδώ μέσα. Αν ήσασταν ειλικρινείς απέναντι στο λαό, θα μπορούσατε τώρα που τέλειωσε εδώ που τα λέμε η Εξεταστική Επιτροπή, σε αυτή την αίθουσα να καταλήξετε όχι σε κοινό πόρισμα, αλλά τουλάχιστον σε ένα κοινό μανιφέστο, ας το πούμε έτσι, των κομμάτων σας. Να αποτυπώσετε όλα αυτά στα οποία ομονοείτε και ειδικά σε ό,τι αφορά τις υποκλοπές και τις παρακολουθήσεις. Γιατί ο ελληνικός λαός και ξέρει και καταλαβαίνει. Ακόμα και από αυτή την κακοστημένη παράσταση της Εξεταστικής Επιτροπής, ο λαός μας μπορεί να βγάλει τα δικά του πορίσματα, μπορεί να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα. Μπορεί να διαμορφώσει πολιτική στάση και δράση ενάντια σε αυτό το σάπιο σύστημα και τους κάθε λογής σωτήρες και προστάτες των δικαιωμάτων του. Να συνειδητοποιήσει την αλήθεια πως ο λαός οργανωμένος, συσπηρωμένος με το ΚΚΕ, μπορεί να προασπίσει τις ελευθερίες και τα συμφέροντά του. Μπορεί να ακυρώσει και θα ακυρώσει με την πάλη του όλα τα αντιδραστικά μέτρα καταστολής των δίκαιων διεκδικήσεών του. Για να καταργηθεί το σάπιο πλαίσιο των παρακολουθήσεων μαζί με τη μήτρα του, την εκμετάλλευση, την ανελευθερία. Για να πάρει ο λαός στα δικά του χέρια τελικά την υπόθεση του δικού του κράτους, της δικής του εξουσίας και έτσι να ρίξει πραγματικά άπλετο φως στα σκοτάδια των λίγων προνομιούχων. Να λάμψει, να βγει στο προσκήνιο η αλήθεια για όλα τα σκάνδαλα σε βάρος των εργαζομένων. Να λάμψουν οι μεγάλες δυνατότητες της τεχνολογίας, της επιστήμης και της παραγωγής αφού τεθούν αυτές στην υπηρεσία των κοινωνικών αναγκών, για να πάψει να τις αξιοποιούν κάποιοι λίγοι το κεφάλαιο ενάντια στη μεγάλη λαϊκή πλειοψηφία. Αυτό, κυρίες και κύριοι, είναι το τελικό πόρισμα που σωστά φοβάστε πως θα βγάλει αργά ή γρήγορα ο ίδιος ο λαός και η νεολαία. Σε αυτό το πόρισμα είναι βέβαιο ότι θα πιστωθείτε όλες ανεξαιρέτως τις ευθύνες που σε όλους σας περισσότερο ή λιγότερο αναλογούν. Σας ευχαριστώ.